Τώρα, να το ρωτήσω έτσι όπως έγινε στο μυαλό, νομίζω όλων. Πώς είναι δυνατόν να ξεφεύγει ο Χρήστος Παπάς από την αστυνομία? Ναι, μ' ακούτε? Ναι, κύριε Παλάσκα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Το έχω πει και αλλού ότι η επιχείρηση που στήθηκε ενδεχομένως να είχε κάποιο μικρό κενό. Και σε κάθε περίπτωση εγώ είμαι εκπροσωπώ τους αστυνομικούς και δεν καλύπτω τίποτα και κανέναν. Όποιος έκανε λάθος θα το πληρώσει. Στην προκειμένη περίπτωση καλούμαστε τώρα να κάνουμε μια νέα επιχείρηση Σιμών Βίζενταλ για να έχει επιτέλους αυτός ο άνθρωπος την ηρεβέργη του. Από εκεί και πέρα σαφώς και κάτι δεν έγινε σωστά, κάτι δεν πήγε σωστά από τη στιγμή που υπήρχαν επιφορτισμένοι αστυνομικοί με διαταγές σαφέστατες, αυτοί οι άνθρωποι να έχουν μια διακριτική παρακολούθηση έτσι ούτως ώστε όταν το ποινολόγιο ανακοινωθεί να προσαχθούν στην ελληνική δικαιοσύνη Παλάσκα, και από εκεί και πέρα να πάνε στη φυλακή. Από πότε έχετε αντιληφθεί ότι ουσιαστικά δεν ξέρετε πού βρίσκεται ο Χρήστος Παπάς? Νομίζω ότι από τη στιγμή που θέλω να πω αυτοί που είχαν επιφορτιστεί με αυτό το έργο, οι συναδελφοί σας, από πότε έχουν δηλώσει ότι δεν έχουν δει τον Χρήστο Παπά? Δηλαδή ήταν έξω από δύο σπίτια, τρία σπίτια, χωρίς να γνωρίζουν αν είναι μέσα? Ενδεχομένως από τη στιγμή που αναζητήθηκε ο Χρήστος Παπάς, διότι δεν πήγε αυτοβούλιος να παρουσιαστεί για να συλληφθεί και να γίνουν οι διαδικασίες της προσαγωγής του. Και από τη στιγμή που απέτυχε εντός εισαγωγικών αυτή η επιχείρηση. Άρα από χθες. Άρα μας λέτε ότι επιτηρούσαν, παρακολουθούσαν κάποια σπίτια και να, άδεια. Εφόσον αυτό δεν βρέθηκε σε αυτά. Αυτό λέγεται κατά κόρον τώρα τις τελευταίες ημέρες σε όλες τις εκπομπές, τις δημοσιογραφικές και σε όλα τα κανάλια. Η αλήθεια είναι όμως. Ότι υπάρχουν αστυνομικοί οι οποίοι είναι σε απόσταση αναπνοής. Δεν ήταν. Υπήρξαν δημοσιεύματα από έκρητους δημοσιογράφους ότι είναι υπόθεση μισής ώρας όταν θα διαταχθούν οι αστυνομικοί. Δεν ήταν όμως. Από εκεί και πέρα πιστέψτε με ότι δεν ξέρω λεπτομέρειες. Δεν γνωρίζω λεπτομέρειες και δεν μπορώ εγώ να γνωρίζω λεπτομέρειες. Είναι επιχειρησιακά αυτά τα οποία δεν απασχολούν το συνδικαλιστικό φορέα. Κύριε Μπαλάσκα, όταν σε αυτό το κανάλι, στη Φέιτη Μαυραγάνη νομίζω, έτσι, σε αυτό το κανάλι, δηλώνατε ούτε μία στο τρισεκατομμύριο δεν μπορεί να μας διαφύγει κανείς από τους καταδικαστέντες της Χρυσής Αυγής. Και σε άλλο κανάλι, λίγες ημέρες μετά, χαμογελούσατε, μάλιστα λέγατε ότι είμαστε δίπλα, στο διπλανό τοίχο είμαστε. Τότε, προφανώς είχατε πληροφόρηση και το λέγατε, δεν το εικάζατε. Και όχι μόνο εγώ. Ναι, και όχι μόνο εσείς. Σωστά. Λοιπόν, άρα οι συνάδελφοί σας, σωστά, ήτανε στον διπλανό τοίχο. Από τον διπλανό τοίχο μέχρι να εξαφανιστεί ως David Copperfield, ο Χρήστος Παπάς, μέσα από τρία σπίτια, δύο του Παπάγου και ένα στο Ήλιον, δεν είναι μικρό κενό. Δεν είναι μικρό κενό. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι ένα μικρό επιχειρησιακό φιάσκο. Άρα, εάν ο Παπάς μπορεί και κάνει αυτό το παιχνίδι την στιγμή που έχουμε μια ιστορική απόφαση, τη στιγμή που η δικαιοσύνη αποφάσισε να κλειστούν στη φυλακή και να στρέφει το ενδιαφέρον από την απόφαση και από τους έγκλειστους μέσα στις επόμενες ώρες στις φυλακές να ζει, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι μικρό κενό. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα και είναι μεγάλη η ευθύνη που φέρουν αυτοί που τη φέρουν. Και η πολιτική και η επιχειρησιακή. Δεν έχω κανένα λόγο, πιστέψτε με, να διαφωνήσω μαζί σας, διότι σε όλη μου την πορεία και όλη μου την καριέρα σας συνδικαλιστής, λέω ότι όταν δεν πάει καλά, πρώτα απ' όλα το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι και δεύτερον, ο κάθε ένας δεν πρέπει να αποποιείται τις ευθύνες του. Ο κάθε ένας που έχει ευθύνη, ας προταχθεί ευθύνη, η αστυνομία ένας λειτουργικός οργανισμός, όπου έχουμε μηχανισμούς να κοιτάξουμε αν υπάρχουν ευθύνες και να αποδοθούν. Στην Γιώργο τον Πιέρο να ακούσουμε. Ναι, ολοκληρώστε κύριε Μπαλάσκα. Στην προκειμένη περίπτωση σας επαναλαμβάνω ότι ήδη έχει, από όσο έχω ενημερωθεί, στηθεί μία
επιχείρηση, αλλά Σιμών Βίζενταλ, για να μπορέσει αυτός ο άνθρωπος έγκαιρα και έκθεται να αποσταθεί τη δικαιοσύνη. Μακάρι να τον βρείτε εντός της ημέρας. Πάντως η πρόθεση είναι για την ώρα να μην εμφανιστεί. Η πρόθεση μου λένε είναι αυτήν την ώρα να μην εμφανιστεί. Συνήγορο, το είπα ανοιχτά. Θα πέσει στο εφετείο, ναι. Γιατί λέει όταν θα γίνει η έφεση. Ο δεύτερος βαθμός. Είναι ήδη καταζητούμενος ο παπάς. Ναι. Ήδη τώρα αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές και ήδη είναι καταδιωκόμενος και αναζητούμενος. Κύριε Παλάσκα, από 1η Οκτώβρη που εμφανίστηκε, μπορεί να έχει φύγει και στο εξωτερικό. Εδώ μου λέτε ότι δεν ξέρετε ποια ήταν η τελευταία μέρα που τον είδανε οι αστυνομικοί. Εάν υπάρχει μία περίπτωση πάνω σε αυτό που λέτε να έχει πάει στο εξωτερικό, υπάρχουν διακλαδικές συμμαχίες με αστυνομίες όλης της Ευρώπης και ολόκληρου του κόσμου. Για να εκδοθεί η διεθνές ένταλμα. Μέσα από πρωτόκολλα θα ενεργοποιηθούν. Σαν τον Καραβέλα που τον ψάχνουμε στην Πούντα Ντελέστε. Μισό λεπτό. Της Ουρουγουάης. Έλα Γιώργο, τι θες να πεις. Να πω ότι όσο ξύμορο και να ακούγεται, από αυτό που κάνει ο παπάς τώρα βγαίνει κάτι θετικό. Και το είπε πριν η συνήγορος του Παύλου Φίσα και το είπε πολύ σωστά. Θέλει δε θέλει, αργά ή γρήγορα θα γίνει πακέτο και θα βρεθεί εκεί που πρέπει μαζί με όλους τους άλλους. Το θετικό ποιο είναι, ότι αυτή του η στάση που έκανε και την πρώτη φορά των προσαγωγών θα τον οδηγήσει στο να μην έχει ελευθερωτικά στην αναστολή του. Δηλαδή θα έχει χειρότερη διαχείριση. Από εκεί και πέρα, αυτό είναι για μας και για τον κόσμο. Από εκεί και πέρα προφανώς υπάρχουν ευθύνες. Πρέπει κάποιοι να αναλάβουν τις ευθύνες αυτές, να βγουν σήμερα και να πούνε εμείς το οργανώσαμε επιχειρησιακά, εμείς πολιτικά. Γιατί υποτίθεται, Γιώργο μου, είχε εκπονηθεί ολόκληρο σχέδιο επιτήρησης. Ακριβώς. Και για διαβεβαίωση ότι όλοι ξέρουμε πού βρίσκονται. Ακριβώς. Μία φορά, πολλές φορές. Ένα στοιχείο σε σχέση με αυτό που λέγαμε πριν, ότι... Και εδώ δεν υπήρξε διάψευση ότι είχαμε μάθει όλοι στο ρεπορτάζ ότι ήδη είχε δοθεί και εντολή να μην μπορούν να φύγουν από κανένα αεροδρόμιο της χώρας. Δεν θέλω να διανοηθώ ότι ο παπάς δεν βρίσκεται εντός της χώρας, γιατί μέσα στο πλαίσιο του ρεπορτάζ που έλεγε ότι η αστυνομία βρίσκεται δίπλα του ακριβώς, είχαμε και το άλλο αυτό στοιχείο που έλεγε ότι υπάρχει και η εντολή να μην μπορούν να φύγουν από κανένα αεροδρόμιο, που είναι επίσης πολύ λογικό. Πάντως, ας κρατήσουμε και το θετικό, γιατί όντως, αν και είναι οξύμορο πραγματικά αυτή την ώρα, δεν θα του βγει σε καλό του παπά αυτό που κάνει, και ούτε υπάρχει περίπτωση να μην γίνει πακέτο όπως το αξίζει. Ναι. Εμίλια. Εγώ θα προχωρήσω τη σκέψη του Γιώργου λίγο πιο πέρα, σε σχέση και με τη δικαστική απόφαση και την αγόρευση της εισαγγελέως. Αποδεικνύεται επειδή το βασικό για να πάρει κάποιος αναστολή εκτέλεσης της ποινής, νομικά, δικονομικά, είναι να μην είναι ύποπτος φυγής. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι η αγόρευση αυτή είχε προβλήματα. Και ότι ευτυχώς υπήρξε μια σωστή απόφαση από το δικαστήριο να μην δοθεί ανασταλτικό αποτέλεσμα στο χαρακτήρα των ποινών. Πρώτον. Δεύτερον, άκουσα και τον κύριο Παλάσκα νωρίτερα να λέει ότι ο κύριος Παπάς, για τον κύριο Παπά, είχε οργανωθεί επιχείρηση σε 3 σπίτια. Αυτό δεν κάνει τα πράγματα καλύτερα, μάλλον τα κάνει χειρότερα. Αν δεν ξέρουμε. Ότι ήταν σε 3 Βέβαια. Σπίτια. Υποτίθεται ότι ξέραμε ότι ήταν σε 3 σπίτια. Αν επιτηρούσαν 3 σπίτια. Φύγουσαμε άδεια σπίτια ήταν, που δεν ήταν ο παπάς, που ήταν άλλοι μέσα. Πάντως, ο κύριος Παλάσκας, λέει ότι όπου υπάρχει το κενό και όπου υπάρχει η ευθύνη να αποδοθεί. Εγώ να σας ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Παλάσκα. Περίπτωση, λέω. Περίπτωση. Το σχέδιο να είχε εκπονηθεί, αλλά συνάδελφοί σας που είχαν κληθεί να το εφαρμόσουν. Να έκαναν λίγο στραβά μάτια. Υπάρχει. Ούτε μία κατηγορηματικά. Και θέλω να το ξαναπώ ότι είναι αηθές να λέμε για αστυνομικούς ότι είχαν έστω και μία και την παραμικρή συμπάθεια ή οτιδήποτε για τους Ναζί εγκληματίες της Χρυσής Αυγής. Εγώ δεν θέλω να το δεχτώ. Το ακούω και μου σηκώνεται πραγματικά η τρίχα της κεφαλής μου. Δεν έχω γνωρίσει και μιλάω με εκατοντάδες αστυνομικούς, ούτε έναν ο οποίος να είναι φίλια κείμενος προς την Χρυσή Αυγή και προς αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πρεσβεύουν το θάνατο. Πότε πώς παίρνανε 25% στην Χρυσή Αυγή, κύριε Μπαλάσκα? Πότε πώς παίρνει η Χρυσή Αυγή 25%? Επιτρέψτε μου, έχει υποθεί μερικές φορές η σχέση των αστυνομικών και της Χρυσής Αυγής. Λοιπόν, δεν λέω τα επίσημα ποτέ εκλογικά αποτελέσματα του 12. Πώς έπαιρνε 25% η Χρυσή Αυγή σε αστυνομικά τμήματα όπου ψήφιζαν συνάδελφοί σας και λέτε ότι είστε βέβαιος, απόλυτα βέβαιος, ότι δεν υπήρχε καμία σχέση. Πώς το λέτε αυτό? Εσείς πώς λέτε, ανερυθρίαστα και από το κανάλι, ότι μισό εκατομμύριο Έλληνες είναι Ναζί. Κύριε Μπαλάσκα, λέω, είπατε
Ότι αυτό δεν... λέτε, κύριε. Ότι μισό εκατομμύριο συμπολίτε μα είναι ναζί. Κύριε αυτό Μπαλά, λέτε τώρα. Εγώ είπα αυτό. Αυτό διαστρεβλώνετε λέτε. Αυτό που αυτό λέω λέτε. Και λέτε ψέματα. Όχι, δεν διαστρεβλώνω τίποτα. Λέτε ψέματα. Λέτε ότι μισό εκατομμύριο σας είπα, κύριε Μπαλάσκα, είναι ναζί. Ακούστε αυτό με, σα παρακαλώ. Είναι δύσκολη ημέρα για εσά, το καταλαβαίνω. Ακούστε δεν είναι πλέον. Καθόλου δύσκολη ημέρα, αλλά όποιο. Κύριε Μπαλάσκα, είναι δύσκολη ημέρα γιατί πριν από μερικέ μέρε λέγατε ούτε μία στο τρισεκατομμύριο. Δεν το δέχομαι, ενίσταμε να λέμε αστυνομικού. Δεν μίλησα για του ψηφοφόρου τη Χρυσή Αυγή εν γέννη. Μίλησα, είπατε, δεν ξέρω κανέναν αστυνομικό που να είναι φύλα προσκύμενος. Να παίξει το βίντεο, παρακαλώ, εάν χρειάζεται. Λέω λοιπόν... Ακριβώς. Λέω λοιπόν... Ακριβώς. Λέω λοιπόν, ακριβώς. Ακούστε με λοιπόν τότε, κύριε Μπαλάσκα. Συγκεκριμένες περιπτώσεις έχουν οδηγηθεί ακούστε σε πειθαρχικά και σε δικαιοσύνη. Το 25%, 15-18, δεν θυμάμαι τις 100. Στα το αστυνομικά εσείς, τμήματα κύριε που ψήφισαν Χρυσή Αυγή, κύριε Μπαλάσκα, και τι ήταν αυτοί, με αγάπη δεν ήταν φύλα προσκύμενοι. Σας καταλογίζω με αγάπη εμπάθεια, κύριε Κοτρώσο, και παρακαλώ κύριε να Μπαλάσκα, ανακαλέσετε εγώ σας καταλογίζω ότι υπάρχουν φιλοναζί στα σώματα ασφαλείας. Εγώ σας καταλογίζω άγνοια. Ελάτε, κύριε. Λέω τώρα τα επίσημα αποτελέσματα, τα εθνικά αποτελέσματα. Η αστυνομική για το διατάφτα και κλείνω με αυτό. Και επιτρέψτε μου, κλείνω με αυτό. Η αστυνομική ορκιζόμαστε για να πάρουμε το σήμα μας και την ταυτότητά μας στη δημοκρατία. Βεβαίως. Μέσω όρκου σοβαρού. Όποιος η συντριπτική πλειοψηφία, η αστυνομία είναι δημοκρατικό σώμα. Πείτε μου ένα. Το ότι ψήφισαν λοιπόν κάποιοι Χρυσή Αυγή είναι κάτι πάντως, άλλο. Πάντως, από την άλλη πλευρά, το ότι είχαν καταγραφεί αποτελέσματα... Ψήφισε τη Χρυσή Αυγή. Ναι. Ωραία. Το ότι είχαν καταγραφεί αποτελέσματα εκλογικά, Σεραφείμ, δεν τεκμέρει. Δεν τεκμέρει, δεν υποστηρίζει. Όχι, κύριε Μπαλάσκα, εσείς δεν καταλαβαίνετε τι είναι το κύριε, παρακαλώ. Δεν δέχομαι ότι υπάρχει να ζει αστυνομική. Είπα εγώ να ζει αστυνομική. Είπα εγώ να ζει. Προσέξτε, κύριε Μπαλάσκα. Κάντε έναν κόπο. Δείτε πάλι το βίντεο. Είπατε δεν υπάρχουν φύλλα προσκύμενοι. Και ρώτησα. Πώς προκύπτει τότε να παίρνει τόσο υψηλά ποσοστά η Χρυσή Αυγή το 12 στα αστυνομικά τμήματα, πιθανώς και το 15. Αυτό βέβαια δεν τεκμέρει ή δεν ενισχύει τον υπαινιγμό ή την καχυποψία ότι μπορεί η αστυνομική, το ρώτησα στον κύριο Μπαλάσκα όμως, γιατί έχει σημασία να απαντήσει ο εκπρόσωπος των αστυνομικών. Καμία, δεν καμία, υπάρχει καμία, περίπτωση, λέει. Το λέω κατηγορηματικά. Άρα λοιπόν, δύο τα τινά πάντως υπάρχουν. Κύριε Μπαλάσκα μου, με όλο το σεβασμό, δύο είναι τα τινά. Δεν είναι παραπάνω. Νομίζω ότι τα καταλαβαίνετε. Είστε στο δρόμο όλοι. Είστε στο δρόμο και ξέρετε τι σημαίνει. Είμαστε πολύ λιγότερο από εσάς. Δεν ξέρουμε αστυνομικές επιχειρήσεις. Αλλά στο μυαλό ενός μέσου πολίτη, ο οποίος χρησιμοποιεί την απλή λογική, δύο τινά υπάρχουν. Ή κάποιος από αυτούς που εκπόνησε το σχέδιο ήθελε, δεν πήρε στο μυαλό του για όποιους λόγους τον Χρήστο Παπά ή κάποιος που είχε κληθεί και ήταν ενδεταλμένος να εφαρμόσει το σχέδιο δεν το εφαρμόσει σωστά για όποιους λόγους πάλι. Και κάτι ακόμα. Έτσι δεν είναι. Κλείνω στον πρώτο λόγο που λέτε. Κύριε Παπά, εσείς λέτε στο ένα. Στο επιχειρησιακό. Μάλιστα. Κάτι ακόμα χωρίς να είναι υπονοούμενο. Μία δημοσιογραφική καταγραφή είναι. Δεν είδαμε κάποια σύλληψη πέραν αυτών που έγιναν στο δικαστήριο. Όλοι οι υπόλοιποι παραδόθηκαν. Ως καταγραφή το λέω. Και υπάρχει και ένα ακόμα στοιχείο που πρέπει να προσθέσουμε, ότι η δύσκολη υπόθεση, πέρα από το φιάσκο Παπά, είναι η υπόθεση του Λαγού, η οποία πρέπει να περιμένουμε να τελεσιδικήσει για να δούμε πώς ακριβώς αυτός ο τύπος θα έρθει με διεθνές ένταλμα στη χώρα μας, διότι ναι μεν ήρθε, αλλά τώρα έχει φύγει και χρησιμοποιεί κάθε μέσο πρέπει που υπάρχει. Πρέπει να έρθει η ασυλία του πρωτίστως. Ακριβώς. Και είναι μια σύνθετη διαδικασία αυτή. Και αυτή είναι και η δύσκολη. Κύριε καλημέρα Παλάσκα, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.